για το σημερινό Άγιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, που τιμάει η Εκκλησία μας. Και πάντοτε, όπως γνωρίζετε, αδελφοί μου, προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις σκέψεις, τα παραδείγματα των Αγίων ή ό,τι λέμε, να τα μεταφέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα, γιατί το να τα εξετάζουμε μόνο ιστορικά δεν έχει καμία αξία. Και να πούμε λοιπόν ότι ο Άγιος Σπυρίδων ήταν ένας από τους θεοφόρους πατέρες, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν αγράμματος, αλλά ήταν θεοφόρος, είχε πνευματική ζωή, θαυματουργός, εμπειρική πίστη, γνώριζε την πλάνη του Αρίου και συμμετείχε σαν ένας από τους πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι πατέρες που συνήλθαν στη Σύνοδο, οι Ορθόδοξοι, οι Θεοφόροι πατέρες που τους τιμάμε την Κυριακή πριν από την Πεντηκοστή, δεν είχαν αμφιβολία όταν συγκεντρούνται στη Νίκαια της Βυθινίας, δεν είχαν αμφιβολία περί του δόγματος της πίστεως και του αν είναι ο Άριος αιρετικός ή όχι. Γνώριζαν την πίστη. Συνήλθαν όμως για να κατοχυρώσουν την πίστη, να την διακηρύξουν, να καταδικάσουν την αίρεση και να προστατεύσουν το ορθόδοξο πίμνιο, γιατί η αίρεση του Αρίου τότε είχε μεταδοθεί σαν λυμική νόσος σε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία. Είχε φύγει από τα όρια της Αλεξανδρίας που ξεκίνησε, που ήταν εκεί ο Άριος σαν πρεσβύτερος και είχε μεταφερθεί στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη ακόμη. Γνώριζαν λοιπόν οι πατέρες και πήγαν στη Σύνοδο για να καταδικάσουν την αίρεση, να ανακηρύξουν την ορθόδοξη πίστη, να προστατεύσουν το ορθόδοξο πίμνιο. Πού το γνωρίζουν, πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί σήμερα μας λένε κάποιοι πατέρες, μας λένε ότι πρέπει να έχουμε θεοφόρους πατέρες οι οποίοι θα μας πούνε για την πίστη, για την αίρεση του οικουμενισμού, θα καταδικάσουν την αίρεση και εμείς θα τους ακολουθήσουμε. Πού γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Σπυρίδων και οι άλλοι πατέρες γνώριζαν την ορθόδοξη πίστη και δεν πήγαν εκεί για να διαπραγματευθούν, για να μάθουν ποια είναι η ορθόδοξη θέση και ποια είναι η αιρετική θέση? Το γνωρίζουμε αυτό από τα θαύματα που έγιναν μέσα στη Σύνοδο και από το θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων. Απέδειξε, δηλαδή πήγε μέσα για να αποδείξει στη Σύνοδο, για να αποδείξει την πλάνη του Αρίου. Γνώριζε ποια ήταν η ορθόδοξη πίστη και την απόδειξε αυτή με θαυματουργικό τρόπο, με την κυραμίδα που, όπως γνωρίζουμε, το θαύμα που έγινε μέσα στη Σύνοδο. Ο Άγιος Αθανάσιος γνώριζε την ορθόδοξη πίστη και πήγε θεολογικά στη Σύνοδο, διάκονος τότε του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, διάκονος τότε ήταν στη Σύνοδο και δημιουργήσε και εκείνος περί της ορθόδοξου πίστεως με θεολογικά επιχειρήματα για να κατατροπώσει την αίρεση του Αερίου. Ο Άγιος Σπυρίδων και άλλοι πατέρες, ο Άγιος Αχίλιος, με θαυματουργικό τρόπο να καταδικαστεί η αίρεση. Γνώριζαν λοιπόν οι πατέρες την ορθόδοξη πίστη και πρέπει ανά πάσα στιγμή και στις ημέρες μας να γνωρίζουμε ποια είναι η ορθόδοξη πίστη και ποια είναι η αίρεση του οικουμενισμού και όχι να περιμένουμε πατέρες θεοφόρους και πνευματοφόρους, οι οποίοι κιόλας ήρθανε και κάποιοι πατέρες σύγχρονοι γέροντες, αλλά η αίρεση δεν καταδικάστηκε. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν θεοφόροι πατέρες που λέμε ότι πρέπει να καταδικάσουν αίρεση ή δεν υπάρχουν και τους περιμένουμε. Αν υπάρχουν και δεν καταδικάστηκε αίρεση, αυτό είναι ακόμα χειρότερο για μας. Είναι ακόμη χειρότερο, είναι φοβερό αυτό να έχουμε και θεοφόρους πατέρες και αγίους που τους αναγνωρίζουμε, αγίους συγχρόνους γέροντες και η αίρεση να μην καταδικάζεται. Οι θεοφόροι αυτοί λοιπόν πατέρες και ο Άγιος Σπυρίδων μαζί συγκεντρώθηκαν για να καταδικάσουν την αίρεση του Αρίου. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό γνώρισμα της Οικουμενικής αυτής Συνόδου ήταν η καταδίκη της αιρέσεως. Υπήρχε θέμα πίστεως. Και σήμερα στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει του χρόνου, εάν επιτρέψει ο Θεός να γίνει του χρόνου την Πεντηκοστή, όπως λένε και λοιπά οι πατέρες εκείνοι από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, έχουμε θέματα πίστεως που θα πρέπει να ασχοληθεί η Σύνοδος. Έχουμε την αίρεση του Οικουμενισμού, να ξανακαταδικαστεί ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός, ο Μονοφυσιτισμός, ο Μασονισμός, όλα αυτά τα πράγματα να τα ανασκευάσουμε, γιατί στις ημέρες μας έχει ατονίσει η πίστη και πρέπει να την τονώσουμε, την ορθόδοξη πίστη, να καταδικαστούν όλες οι αιρέσεις για να
είναι συνέχεια των Ορθοδόξων συνόδων, η σύνοδος αυτή που πρόκειται να γίνει. Έχουμε λοιπόν και σήμερα θέματα πίστης, όπως τότε ο Άγιος Σπυρίδων είχε το θέμα του αριανισμού και οι άλλοι πατέρες που καταδίκασαν την αίρεση αυτή, η οποία είπαμε σαν λιμική νόσος είχε εξαπλωθεί σε όλη την αυτοκρατορία. Αν σήμερα, στις ημέρες μας, δεν καταδικαστεί η αίρεση του οικουμενισμού επισήμως και συνοδικός και πανορθοδόξος και γίνει μια τέτοια σύνοδος, σημαίνει ότι η σύνοδος αυτή δεν είναι ορθοδόξος. Αν δηλαδή η πρώτη οικουμενική αυτή σύνοδος δεν κατεδίκαζε την αίρεση του Αρίου, σημαίνει δεν ήταν ορθόδοξος η σύνοδος αυτή. Ότι οι πατέρες αυτοί δεν ήταν θεοφόροι πατέρες. Δεν είχαν εμπειρική πίστη. Αν λοιπόν δεν καταδικαστεί για να γνωρίζετε για τη σημερινή κατάσταση, έτσι και τη σύνοδο αυτή που έχει προγραμματιστεί εδώ και 50-60 χρόνια και μαγειρεύεται και αυτά, οι πατέρες δεν έπαιρναν αποφάσεις έξω από τη σύνοδο, ενώ γνώριζαν την πίστη, αντάλλασαν κάποιες επιστολές μεταξύ τους για να δούνε τη διάδοση της αιρέσεως, την κατάσταση που επικρατούσε, αλλά δεν έπαιρναν αποφάσεις έξω από τη σύνοδο για να πάνε μέσα στη σύνοδο να τις υπογράψουν. Το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίζει έξω από τη σύνοδο για να πάρουμε τις αποφάσεις, να τα έχουμε όλα τακτοποιημένα, θα λέγαμε, τα θέματα και να πάμε μέσα στη σύνοδο να τα υπογράψουμε. Δεν φωτίζει έτσι το Άγιο Πνεύμα. Έγινε μάχη μέσα στην σύνοδο από τους Αγίους εναντίον του Αρίου και των ακολούθων του Αρίου. Μέσα στη σύνοδο πάλεψαν οι πατέρες για να καταδικάσουν την αίρεση και με θαύματα και με θεολογικά επιχειρήματα και με κάθε τρόπο να αποδείξουν και με το χαστούκι που έδωσε ο Άγιος Νικόλαος στον Άριο. Με κάθε τρόπο πάλεψαν οι πατέρες μες στη σύνοδο. Δεν είχαν μαγειρέψει έξω από τη σύνοδο όπως σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα και όλα τα τακτοποιούμε και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα για να δείξουμε τι. Ότι το Άγιο Πνεύμα μας φώτισε και ομονοήσαμε μες στη σύνοδο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Είναι βλασφημία αυτό. Έτσι, να έχουμε μαγειρεμένα έξω από τη σύνοδο και να παρουσιάσουμε ότι τώρα συμφωνήσαμε και το Άγιο Πνεύμα μας εφώτισε και τα υπογράψαμε μέσα στη σύνοδο. Το ένα λοιπόν είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο που ασχολήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν το θέμα του διακανονισμού, της ημερομηνίας που θα εορτάζεται το Πάσχα. Υπήρχε τότε ένα πρόβλημα μεταξύ των Ορθοδόξων. Το πρόβλημα ήταν μεταξύ των Ορθοδόξων και Ορθόδοξοι της Ρώμης, της Δύσεως θα λέγαμε, εόρταζαν το Πάσχα, θα λέγαμε, όπως το γιορτάζουμε σήμερα. Οι δε της Μικράς Ασίας και της Ανατολής είχαν κάποια παράδοση, όπως λέγανε από τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, και το εόρταζαν με διαφορετικό τρόπο και δεν συμφωνούσαν οι ημερομηνίες αυτές της Εκκλησίας, δηλαδή μεταξύ των Ορθοδόξων. Και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος τακτοποίησε και αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα τώρα, δεν είχαν οι πατέρες την εμπειρία της πίστεως, ήταν ταπεινοί και αποφάσισαν μέσα στη σύνοδο ποια γραμμή και ποια θέση θα ακολουθήσουν. Εδώ δεν χρειάζεται να είναι κανείς φωτισμένος, αλλά να είναι ταπεινός και να δούνε ποιο είναι το πιο ωφέλιμο και το πιο χρήσιμο για την Εκκλησία. Έτσι. Και σήμερα λοιπόν που συζητιέται το θέμα της αλλαγής του Πασχαλίου, ενώ υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, που έχει ορίσει τι πρέπει τις τέσσερις σταθερές αυτές για τον ορισμό του Πάσχα εκάστου έτους, ενώ υπάρχει και απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, σήμερα θέλουμε να αλλάξουμε την ημερομηνία αυτή. Γιατί? Όχι γιατί υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Ορθοδόξων, ευτυχώς σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει διαφωνία, την ίδια μέρα οι Ορθόδοξοι εορτάζουν, αλλά γιατί? Γιατί υπάρχει με τους αιρετικούς διαφωνία. Ενώ τότε ρυθμίστηκε το θέμα επειδή υπήρχε μια διαφωνία και έπρεπε να ομονοήσουν και να εορτάζουν τη μεγαλύτερη εορτή της Ορθοδοξίας, την Ανάσταση, με όλες τις προηγούμενες και τις μετά εορτές, γιατί αυτή καθορίζει και τις προ και τις μετά εορτές, η Ανάσταση του Κυρίου μας. Έπρεπε τότε να εορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι μαζί και υπήρχε πρόβλημα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, γιατί η Δύση ήταν Ορθόδοξος τότε. Σήμερα λοιπόν ζητάμε να αλλάξουμε το Πασχάλιο για να συμφωνήσουμε, γιατί έχουμε διαφωνία με τους αιρετικούς. Και τι μας ενδιαφέρει πότε εορτάζουν το Πάσχα οι αιρετικοί? Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στην Ορθοδοξία. Υπάρχει πρόβλημα. Στους οικουμενιστές, στα μυαλά των οικουμενιστών υπάρχει πρόβλημα, αδελφοί μου. Πρέπει να πλησιάσουμε τους αιρετικούς. Αυτό σημαίνει οικουμενισμός, έτσι. Να ανακατέψουμε την αλήθεια με το ψέμα. Να πάρουμε στοιχεία και από την αλήθεια και από το ψέμα και να φτιάξουμε
ένα καινούριο Ευαγγέλιο, καινούριους κανόνες, καινούρια παράδοση, καινούριους Αγίους. Αυτό είναι το πρόβλημα στα μυαλά μας σήμερα, έτσι. Ενώ τότε υπήρχε πρόβλημα μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ανατολής και Δύσεως. Και σήμερα υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Ορθοδόξων και Αιρετικών, γιατί πρέπει να πλησιάσουν η Ορθοδοξία και οι αίρεσεις, πρέπει να γίνει ένα. Να ενωθούν οι θρησκείες, να γίνει μια πανθρησκεία σήμερα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Αλλά κατ' ουσίαν σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό, αν τυχόν η Οικουμενική αυτή Πανορθόδοξη Σύνοδος που θα γίνει Θεού θέλοντος, αν επιτρέψει ο Θεός, που θα γίνει και ασχοληθεί με το Πασχάλιο, που υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό σημαίνει ότι η Σύνοδος αυτή είναι αιρετική. Δεν σέβεται τις Οικουμενικές Συνόδους. Και ότι θέλει να τα βρει με τους αιρετικούς. Να βάλουν μια ημερομηνία κοινή για να εορτάζουν οι Ορθόδοξοι με τους αιρετικούς. Πράγμα το οποίο απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες. Να συνεορτάζουμε με τους αιρετικούς τις εορτές. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο θέμα το οποίο τακτοποίησε η Οικουμενική Σύνοδος και είπαν οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου ότι το Πάσχα θα το εορτάζουμε σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων της Δύσεως. Της Ρώμης, δηλαδή, αυτή ήταν η παράδοση. Με τις τέσσερις σταθερές που εθέσπισαν οι πατέρες, τις τέσσερις σταθερές, δηλαδή το ότι πρέπει να γίνει να έρθει η ιερινή ησημερία, να συμπληρωθεί η Πανσέλινος μετά την ιερινή ησημερία, να εορτάζεται το Πάσχα τρίτο, να εορτάζεται το Πάσχα η ενημέρα Κυριακή και τέταρτο, πάντοτε μετά από το Πάσχα των Εβραίων, όπως συνέβη και ιστορικά στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Δηλαδή πρώτα έκαναν Πάσχα, το Σάββατο έκαναν Πάσχα οι Εβραίοι και την επόμενη μέρα, ξημερώματα, αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτές οι τέσσερις σταθερές λοιπόν όρισε και βάσει αυτών των σταθερών μετά έγιναν οι πίνακες και λοιπά όλα αυτά και σήμερα φτιάξαμε και άλλους πίνακες με το νέο ημερολόγιο να πάμε μέχρι τις 8 Μαΐου και λοιπά. Αυτό τώρα το λέμε για να κατανοήσουμε ότι είναι λυμένο το θέμα. Έτσι το Πασχαλίου είναι λυμένο από την Οικουμενική Σύνοδο και είναι ασέβεια στους πατέρες, στους θεοφόρους πατέρες, να θέλουμε εμείς να ξανατοποθετήσουμε πάλι, να βάλουμε άλλη ημερομηνία, σταθερή τώρα λένε ημερομηνία, για να εορτάζεται το Πάσχα, επειδή δεν εργάζονται, είναι εργάσιμη ημέρα στη Δύση όταν οι Ορθόδοξοι εορτάζουν και εορτάζουν διαφορετικά οι παπικοί κλπ. Θα μπορούσανε, έχουμε και ένα παρόμοιο πρόβλημα σήμερα. Ένα παρόμοιο πρόβλημα που θα μπορούσε μια όντως Ορθόδοξο Σύνοδος να ασχοληθεί. Έχουμε σήμερα παρόμοιο θέμα. Το θέμα του παλαιού και του νέου ημερολογίου. Το θέμα του παλαιού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε όμως ένα θέμα γιατί πολλές τοπικές εκκλησίες όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Σερβία κλπ. Πολλές τοπικές εκκλησίες εορτάζουν με το παλιό ημερολόγιο. Και άλλες πάλι αλλάξαν το ημερολόγιο για οικουμενιστικούς λόγους όπως γνωρίζουμε κλπ. Και εορτάζουν με το νέο. Αυτές οι εκκλησίες λοιπόν που εορτάζουν με το παλιό και με το νέο έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, είναι μία εκκλησία. Άρα δεν γιορτάζουν μαζί όπως τότε δεν γιορτάζαν μαζί η Ανατολή και η Δύση το Πάσχα. Κάτι παρόμοιο λοιπόν συμβαίνει με το παλαιό και το νέο ημερολόγιο στις τοπικές εκκλησίες, έτσι, και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα άλλοτε αυτή με το παλαιό και άλλοτε αυτή με το νέο, τα φώτα της Παναγίας μας και λοιπά, τις εορτές, τις ακίνητες εορτές. Θα μπορούσε λοιπόν μία πανορθόδοξος και όντως ορθόδοξος σύνοδος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να ρυθμίσει το θέμα ανάλογα με τις ανάγκες της εκκλησίας. Έτσι. Όχι ανάλογα με το τι θέλουν οι αιρετικοί, αν μας εξυπηρετεί το νέο ημερολόγιο, το παπικό, για να είμαστε να πηγαίνουμε να γιορτάζουμε με τους αιρετικούς μαζί. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και πριν αλλάξει το ημερολόγιο η Δύση, ο Πάπας τότε το 1580 τόσο, γιορτάζανε μαζί οι Ορθόδοξοι με τους αιρετικούς. Δεν υπήρχε το παλιό και το νέο ημερολόγιο με τους παπικούς. Το σχίσμα είχε γίνει 4 αιώνες πιο μπροστά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς όμως. Τώρα μας ενδιαφέρει να συνεορτάσουμε με τους αιρετικούς. Γιατί το θέμα της πανθρησκείας και της ενώσεως της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις όλες θέλει και κοινούς εορτασμούς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κόπτονται οι οικουμενιστές σήμερα να εορτάζουν, να αλλάξουμε το Πασχάλιο και να εορτάζουμε ας πούμε, μαζί με τους αιρετικούς. Ενώ για το θέμα αυτό του ημερολογίου που εορτάζουν άλλοτε αυτές οι εκκλησίες τοπικές που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και άλλοτε αυτές που ακολουθούν το νέο, η Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα, η Κύπρος κλπ. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Λένε ότι δεν είναι θέμα πίστεως, ναι, όντως δεν είναι θέμα πίστεως, αλλά και τότε, κατά το παράδειγμα των πατέρων που ομονόησαν να συνεορτάζουν τις μεγάλες εορτές, πρέπει πάλι να ομονοήσουμε και να ακολουθήσει η Εκκλησία ένα ημερολόγιο, αυτό που θα είναι χρήσιμο και ωφέλιμο για τη σωτηρία των Ορθοδόξων, όχι για να πλησιάσουμε τους αιρετικούς.
Αυτό λοιπόν θα μπορούσε και αυτό, όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το όρισε, το θέσπισε το θέμα του Πασχαλίου, να θεσπιστεί σήμερα και το θέμα του ημερολογίου σε μια πανορθόδοξο και όντως ορθόδοξο σύνοδο. Η σύνοδος αυτή ασχολήθηκε, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε και με άλλα θέματα, μικρότερα θέματα, εκκλησιαστικής τάξεως θέματα, και αυτό το βλέπουμε από τους 20 ιερούς κανόνες οι οποίοι διεσώθησαν. Από τους 20 λοιπόν αυτούς ιερούς κανόνες που εθεσπίστηκαν και διεσώθηκαν οι κανόνες αυτοί, ενώ τα πρακτικά της Συνόδου δεν έχουν διασωθεί, βλέπουμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε και με άλλα θέματα. Θα μπορούσε λοιπόν και αυτή η πανορθόδοξο σύνοδος, αν ήταν ορθόδοξος, να ασχοληθεί και με άλλα θέματα δευτερεύοντα. Όταν όμως τα δευτερεύοντα θέματα τα κάνουμε πρωτεύοντα. Και τα πρωτεύοντα θέματα, τα θέματα της πίστεως, τα βάζουμε στην άκρη και δεν ασχολούμαστε καθόλου. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι δεν είναι ορθόδοξη σύνοδος. Γιατί λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι όταν γίνεται σύνοδος, λέει, πρώτα θα ρυθμίζονται τα θέματα της πίστεως και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά έχουν άμεση σχέση με τη σωτηρία μας. Άμα πλανηθούμε στην πίστη, ξεφεύγουμε από την οδό της σωτηρίας. Δηλαδή, ακολουθάμε δρόμο απολίας, όχι δρόμο σωτηρίας. Θα έπρεπε λοιπόν, θα έπρεπε να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα θέματα η Σύνοδος, να τα έχει σαν δευτερεύοντα θέματα, η πανορθόδοξη αυτή που πρόκειται να γίνει, να τα έχει σαν δευτερεύοντα και όχι σαν πρωτεύοντα θέματα, ότι είναι με θέματα επαρχιών, μνημονεύσεως κλπ. Πού θα μνημονεύεται ο Πατριάρχης, πού θα μνημονεύεται ο Πατριάρχης της Ρωσίας, τα επεμβάσεως της μιας τοπικής εκκλησίας στις άλλες τοπικές εκκλησίες. Είναι αυτά δευτερεύοντα θέματα. Και όμως σήμερα αυτά τα θέματα της εξουσίας έχουν γίνει πρωτεύοντα θέματα και γι' αυτά μαλώνουμε. Ενώ στα υπόλοιπα που είναι της πίστεως ομονοούμε, αλλά ομονοούμε στην αίρεση. Δηλαδή είμαστε οικουμενιστές, έχουμε την αίρεση του οικουμενισμού και ομονοούμε στα θέματα της πίστεως. Στο κακό δηλαδή ομονοούμε, ενώ τα υπόλοιπα που είναι δευτερεύοντα τα έχουμε αναγάγει σε πρωτεύοντα, τα θέματα τα δευτερεύοντα αυτά, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα πρωτεύοντα, τα θέματα της πίστεως δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά λοιπόν έχει να μας διδάξει σήμερα ο Άγιος Σπυρίδων σχετικά με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και κάτι άλλο κάνουμε και θέλω να σας το πω. Αρεσκόμεθα να ασχολούμεθα και να διορθώνουμε ή δυνατόν τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας των Οικουμενικών Συνόδων και των Τοπικών Συνόδων και όλα αυτά τα οποία είπαν τα θεολογικά, τα συγγράμματά τους, να τα ερευνούμε με πολύ μεγάλη περίσκεψη και να προσπαθούμε να βρούμε κάποια λάθη των Πατέρων. Και προσπάθησαν οι καθηγητές, οι οικουμενιστές, οι ορθολογιστές, καθηγητές των Πανεπιστημίων κλπ. Να βρούνε λάθη ακόμα και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που είχαμε τους πατέρες, τους θεοφόρους, αυτούς πατέρες, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Σπυρίδων, τον Μέγα Αθανάσιο και τόσους άλλους πατέρες, έτσι τον Άγιο Αχίλιο και τόσους άλλους πατέρες που λέει, λένε ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν μπήκε μέσα στη Σύνοδο και είδε τα στίγματα του μαρτυρίου που είχαν οι πατέρες μόλις είχαν τελειώσει η διωγμή. Και άλλος λέει να είναι κομμένο το αυτί του, αλλού η μύτη του κλπ. Αλλού η γλώσσα. Πήγε λέει και φύλαγε λέει τα σημάδια των πληγών. Αυτούς λοιπόν τους θεοφόρους πατέρες που είχαν την εμπειρική πίστη, που ήταν πνευματοφόροι, που είχαν κρατήσει τη σημαία της πίστης μέσα στους διωγμούς, προσπαθούμε να τους διορθώσουμε εμείς σήμερα. Σε τόση άνοια, σε τόσο κατάντημα έχουμε φτάσει οι καθηγητές και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και τι λένε λοιπόν, να σας πω και τι λένε. Δεν, κάπου η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν θέσπισε σωστά τους όρους. Θέσπισε, είπαμε, τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δεν τα είπε καλά αυτά η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Και γι' αυτό λέει η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος τα εδιόρθωσε λιγάκι και πρόσθεσε και τα υπόλοιπα. Τα άρθρα από το Άγιο Πνεύμα και μετά. Δεν τα είπε καλά λοιπόν. Και πού δεν τα είπε καλά? Εκεί που γράφουν, λένε οι πατέρες, γιατί δεν ήταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν είπε το σύμβολο της πίστης όπως το λέμε σήμερα, αλλά το είπε κάπως παραλλαγμένα. Κάπως δηλαδή πιο αναλυτικά. Και είπαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου, είπαν ότι εκεί που λέει και εσένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του, εκ του Πατρός γεννηθέντα, είπαν οι πατέρες, του τέστην εκ της ουσίας του Πατρός γεννηθέντα. Του τέστην, λέει, το γεννηθέντα εξηγούν και λέει, του τέστην, γεννηθέντα εκ της ουσίας του Πατρός. Και λένε οι νέοι καθηγητές αυτοί τώρα, όχι, εκ της υποστάσεως του Πατρός. Η ουσία δεν γεννά, είναι ιδίωμα της υποστάσεως το γεννάν και το εκπαρεύει. Τι γίνεται εδώ, τι θα πούμε τώρα, οι πατέρες κάναν λάθος.
Για σκεφτείτε να πούμε πατέρες αυτικά. Άμα κάνα λάθος της πρώτης οικουμενικής συνόδου, οι πατέρες καήκαμε τώρα. Εμείς είμαστε στην απώλεια μέσα εμείς του 21ου αιώνα, οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, έτσι. Τι εννοούν λοιπόν οι πατέρες, είναι θέμα ερμηνείας. Τι εννοούν οι πατέρες λοιπόν όταν λέει τον εκ του πατρός γεννηθέντα, του τέστην εκ της ουσίας του πατρός, ότι είναι ομοούσιος με τον πατέρα. Το ομοούσιο θέλουν να διδάξουν με τον πατέρα. Αυτό θέλουν, όχι από άλλη ουσία, αλλά είναι ομοούσιος με τον πατέρα. Όχι ότι δεν είναι ιδίωμα της υποστάσεως, το γεννάν και το εκπορεύειν, αλλά ότι είναι, ο Υιός είναι ομοούσιος, γιατί αυτό πολεμούσε ο Άριος. Ότι δεν είναι, είναι το πρώτο κτίσμα. Ήν ποτέ έλεγε ο Τεουκίν. Υπήρχε κάποτε που δεν ήταν, δεν υπήρχε. Και είπαν οι πατέρες, ούκιν ποτέ ο Τεουκίν. Δεν υπήρχε κάποτε χρονική στιγμή που να μην υπάρχει ο Υιός. Προπάντων των αιώνων λοιπόν γεννηθείς, πριν από την δημιουργία. Και όταν λοιπόν οι πατέρες λένε του τέστην εκ της ουσίας του πατρός, σημαίνει ότι το ομοούσιον, ότι είναι ομοούσιος με τον πατέρα ο Υιός. Αυτό σημαίνει. Και βρήκανε κάτι οι σύγχρονοι θεολόγοι να πούνε ότι να, δεν τα είπε εδώ σωστά, δεν τα είπαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου σωστά τα πράγματα, να τους διορθώσουμε. Και τι γίνεται λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι η πλάνη μας. Ενώ προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη, τα δίθεν λάθη των Αγίων, αφήνουμε τα σημερινά αδιόρθωτα. Για τα σημερινά δεν ασχολείται κανένας. Γιατί εδώ χρειάζεται ομολογία για να διορθωθούν αυτά. Εδώ χρειάζεται ομολογία. Εκεί τι χρειάζεται, εγωισμός. Εκεί χρειάζεται εγωισμός για να διορθώσουμε τους Αγίους δήθεν, ενώ εδώ χρειάζεται ομολογία, χρειάζεται το σταυρικό Ευαγγέλιο να εφαρμόσουμε στην πράξη. Και κοιτάμε σήμερα λοιπόν να τα αφήσουμε όλα αυτά και λέμε εδώ το αποφάσισε η Εκκλησία. Ποια Εκκλησία, οι Οικουμενιστές έτσι αποφάσισαν. Όχι, η Εκκλησία είναι διαχρονική. Ό,τι είπανε τότε πρέπει να λέμε και σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Μέχρι την τελεία των αιώνων τα ίδια πρέπει να λέμε. Δεν αλλάζουμε τίποτα, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Αλλά εδώ οι σύγχρονοι θεολόγοι και οι πατέρες κοιτάνε, είπαμε, να διορθώνουν τους παλαιούς. Γιατί αυτό δεν έχει αγώνα, δεν έχει ομολογία, δεν έχει τίποτα. Καλύπτουμε και τον εγωισμό, αναπαύουμε τον εγωισμό μας. Και αφήνουμε τα σημερινά προβλήματα που χρειάζονται ομολογία, που χρειάζεται μαρτύριο, να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού, το σταυρό της πίστεως, κάθε φορά που οι πατέρες. Πόσες θυσίες έγιναν για να καταπολεμηθεί η αίρεση του αριανισμού. Δεν ήταν μόνο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ήταν και μετά οι αγώνες που κάνανε, οι εξορίες του Μεγάλου Αθανασίου, όλων των Ορθοδόξων. Όλοι αυτοί οι αγώνες για να επικρατήσει η Ορθόδοξη πίστη και να έχουμε εμείς σήμερα την Ορθόδοξη αυτή πίστη. Αυτόν τον αγώνα χρειάζεται και σήμερα να κάνουμε. Για την αίρεση του Οικουμενισμού, για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, τις συμπροσευχές, αυτά τα πράγματα που έχει αμβληθεί το κριτήριο της πίστεως για την παγκοσμιοποίηση, για το σφράγισμα που επέρχεται, για τον Αντίχριστο που είναι, που λέμε ότι πλησιάζουν οι μέρες, οι έσχατοι καιροί και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλει αγώνα να κάνουμε εδώ. Θέλει αγώνα, αλλιώς θα προδώσουμε. Σήμερα θα προδώσουμε και κοιτάμε να ασχοληθούμε να διορθώνουμε τα λάθη των πατέρων μας. Των Αγίων, όχι των πατέρων, των θεοφόρων πατέρων. Καταλάβετε που έχει φτάσει η πλάνη μας. Το κατάντημά μας, η πλάνη, ο αιωσφορισμός, ο δικός μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι πατέρες, βλέπετε, πάντοτε κοιτούσαν να διορθώσουν τα λάθη της αιρέσης του καιρού τους. Ώστε να μην παραδώσουν στις μετέπειτα γενεές κάτι στραβό, κάτι αιρετικό και το ακολουθήσουν μετά οι άλλοι σαν Ορθόδοξο. Ενώ εμείς σήμερα δεν το κάνουμε αυτό και δεν ενδιαφερόμεθα για τα θέματα της πίστεως, αγωνιούμε δήθεν ότι κάποια λάθη κάναν οι πατέρες στα κείμενά τους και πάμε να τα βρούμε και να τα διορθώσουμε και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή ανούσια και ανοφελή πράγματα και αιωσφορικά πράγματα, ενώ αδιαφορούμε για τα προβλήματα της εποχής μας. Αυτό μας διδάσκει σήμερα ο Άγιος Σπυρίδων και οι πατέρες οι οποίοι συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εν όψη, και τα μεταφέρουμε τώρα στις ημέρες μας, εν όψη της Πανορθοδόξου δήθεν Συνόδου, που ετοιμάζονται οι οικουμενιστές να κάνουν και που τα έχουν μαγειρέψει όλα έξω από τη Σύνοδο και θα πάνε να τα υπογράψουν και που λένε ότι δεν θα συζητήσουμε για θέματα πίστεως. Δεν υπάρχουν, είναι αρκετά αυτά που είπαν οι πατέρες. Οι πατέρες είπαν, είναι αρκετά αυτά που είπαν και το παράδειγμά τους είναι αρκετό, το σταυρικό Ευαγγέλιο που εβίωσαν. Αλλά σήμερα υπάρχουν αιρέσεις, οι αίρεσεις του οικουμενισμού που δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Υπήρχε μια συγκεκριμένη αίρεση του Αρίου, μετά των Πνευματομάχων, μετά των Μονοφυσιτών. Συγκεκριμένες, η αίρεση του Οικουμενισμού είναι, γι' αυτό λέγεται πανέρεση, γιατί ισοπεδώνει τα πάντα. Αθετεί όλες τις αιρέσεις και τις κάνει ορθοδοξία την αίρεση. Είναι η αίρεση των εσχάτων καιρό και η αίρεση που δεν θα καταδικαστεί. Γιατί αν είμαστε στα έσχατα χρόνια,
η αίρεση του οικουμενισμού δεν θα καταδικαστεί. Επειδή ταιριάζει με την νέα εποχή και με τον Αντίχριστο και με το σφράγισμα και με όλα ταιριάζει. Επειδή συμπορεύεται πλέον η Εκκλησία, η κοσμική αυτή η Εκκλησία συμπορεύεται με όλες τις αιρέσεις και με όλα τα συστήματα του κόσμου, με τη μασονία, με την παγκοσμιοποίηση, με τη νέα εποχή και με τον ίδιο τον Αντίχριστο. Και θα είναι οι πρώτοι αυτοί που θα μας πούν να σφραγιστούμε. Οι επίσκοποι πρώτα θα σφραγιστούν και θα μας πούνε και εμάς ότι δεν είναι τίποτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα λέμε αυτά, για να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Έτσι, επειδή δεν έχουμε σήμερα θεοφόρους πατέρες, δυστυχώς δεν έχουμε θεοφόρους στη μορφή αυτή που ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, που έκαναν θαύματα μέσα στη Σύνοδο, ο Άγιος Αθανάσιος, έτσι, ο Άγιος Νικόλαος και όλοι οι άλλοι πατέρες, έτσι, δεν έχουμε θεοφόρους πατέρες. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, επειδή δεν έχουμε θεοφόρους πατέρες. Για να μην πέσουμε στην πλάνη, για να μην εκλάβουμε το αιρετικό ως ορθόδοξο, και για να μην μας πούνε και μας πείσουν κάποια στιγμή ότι τα είπε η Εκκλησία, τα εκφράσει πανορθόδοξα η Εκκλησία. Ό,τι και να γίνει, και άγγελος λέει εξ ουρανού να αποφασίσει κάτι και να πει κάτι, ανάθεμα έστω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δια του Απόστολου Παύλου. Αυτά λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ήταν ανάγκη να σας τα μεταφέρω σήμερα, επειδή έχουμε την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος και επειδή ο Άγιος Σπυρίδων συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και με θαύμα απέδειξε το δόγμα της Αγίας Τριάδος, για να τα έχουμε και να τα μεταφέρουμε στις ημέρες μας όλα αυτά τα γεγονότα, επειδή οι ημέρες μας είναι πονηρές και παμπώνηρες και επειδή στις ημέρες αυτές τις έσχετες θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί ακόμη, δηλαδή αυτοί που έχουν αγαθή προαίρεση. Αυτά μας λέει ο Άγιος Σπυρίδων σήμερα και θα ευχηθώ και το υπόλοιπο της Αγίας Τετρακοστής να είναι πνευματικό και ταπεινό, να φτάσουμε στα Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα είναι μέσα μας. Εδώ είναι τα Χριστούγεννα και άμα δεν μαλακώσει η ψυχή μας, άμα δεν ταπεινωθούμε, δεν έρθει μια ακτίνα φωτός μέσα μας, να γεννηθεί κάτι, να γεννηθεί μέσα μας, να αναγεννηθούμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Άμα δεν γίνει αυτό, εις μάτιν θα εορτάσουμε και τα φετινά Χριστούγεννα και δεν γνωρίζουμε αν θα επιτρέψει ο Θεός να έχουμε πολύ χρόνο για να μας δώσει και άλλο χρόνο μετανοίας, γιατί το χρόνο αυτόν που μας δίνει ο Θεός για να μετανοήσουμε. Μας το δυνεύουμε λοιπόν αυτό να γίνει και τα Χριστούγεννα και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν μετανοία και εξομολογήσει να τον διέλθουμε, ώστε να είμεθα κοντά στο Θεό και στην ομολογία, να μην υστερήσουμε και στην ομολογία, γιατί όταν κινδυνεύει η πίστης, η ομολογία είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει κάθε ορθόδοξο χριστιανός και με αυτό το οποίο θα μπορέσει να παρουσιαστεί στο Θεό για να έχει συγχώρεση των αμαρτιών του.